Στο σημερινό μας πρόγραμμα έχουμε την πολύτιμη συνεργασία του Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης. Ο Όμιλος είναι από τους πιο παλιούς στο Ρέθυμνο και αξίζει να σημειωθεί ότι παλαιότερα, το 1976 αν θυμάμαι καλά, μας είχε δώσει δείγματα της μουσικής παράδοσης της Κρήτης. Η συνεργασία αυτή η σημερινή μας παρέχει αυτομάτως το ερέθισμα να αναλογιστούμε το πόσο βαθαίνει μέσα στο χρόνο η παρουσία αυτού του τόπου στις κορυφές του παγκόσμιου πολιτισμού. Και πιο ειδικά του ευρωπαϊκού πολιτισμού και ειδικότερα του ελληνικού, στον οποίο εδόρισε και το πρώτο όργανο για την χάραξη των διανοημάτων και των συναισθημάτων, δηλαδή την πανάρχια γραφή της ελληνικής γλώσσας, της γραμμικής γραφής της γνωσού, τη λεγόμενη μικυναϊκή γραφή τύπου Β. Αυτή και η σύγχρονη της μικυναϊκή αλληλοεπαληθεύονται, όπως τεκμέρεται, από την ειδική επιστήμη. Το πρόγραμμά μας καταγράψαμε στο Ρέθυμνο με συνεργείο της ελληνικής τηλεοράσεως 1, όπου, όπως θα διαπιστώσετε, άξιοι ερμηνευτές της κρητικής μουσικοχορευτικής παραδόσεως μας έδωσαν στοιχεία κληρονομημένα από τους προγόνους τους. Βασιλικός μυρίζει, εδώ η αγάπη μου διαβαίνει. Άπα η αγάπη μου διαβαίνει, αφήσετε με να τη δω γιατί ψυχή μου βγαίνει. Βασιλικούς πολλολογιώ, για σένα θα φυτέψω. Όπα κι όποιος μυρίζει πια καλιά, θα κόψω να σου πέψω. Βασιλικούς κι αγιώ, κλίμα και για σε μη ανθισμένο. Άπα ότι να δω και μυριστώ, εις τη σκέψη μου σε φέρνω. Βασιλικούς λόγιο λόγιο, να στρώνεις να κοιμάσαι. Να κόβεις, να μυρίζεσαι και εμένα να θυμάσαι.
πάει ο νους μου και έρχεται να κλούθια το κορμί μου. Άπα ήθελα νη με καθαργά στις αγκάλες σου μικρή μου. Σαμάντα, τα καναρίνια την αυγή. Τα καναρίνια την αυγή γλυκά που κελαϊδούνε. Άντε σαμάν αμάν γλυκά που κελαϊδούνε. Αμάν αμάν και δίνουνε παρηγοριά. Άντε σαμάν και δίνουνε παρηγοριά. Και δίνουνε παρηγοριά σε εκείνους που αγαπούνε. Άντε σαμάν αμάν σε εκείνους που αγαπούνε. Κεντάγιαντα στον πόνο, κεντάγιαντα στον πόνο. Yeah.
πετάμε σουρανά, με μια φτερούγα μόνο, με μια φτερούγα μόνο. Κρήτη ως γνωστόν από τα βάθη της ιστορίας είσαμε σήμερα, είναι και παραμένει το σύμβολο της ελληνικής δυνάμεως και του ελληνικού πολιτισμού. Από τον Όμηρο έχουμε το πρώτο εγκόμιο για αυτόν τον τόπο. Εγκόμιο λιγόλογο, πυκνό και αληθέστατο, που μπορεί να επαναλαμβάνεται και τώρα και πάντοτε. Ανάμεσα σε πέλαγος βαθύχρωμο είναι μια γης, η Κρήτη, όμορφη και καρπερή. Επίσης και την παλαιότερη μαρτυρία για τη συμμετοχή των Κρητών μαζί με τους άλλους Έλληνες στα μεγάλα γεγονότα της ιστορίας μας. Πάλι από τον Όμηρο την έχουμε, ο οποίος στη δεύτερη ραψοδία της Ιλιάδος, παρουσιάζοντας τους αρχηγούς των συμπολεμιστών εναντίον της Τρίας, λέει για τον βασιλιά της Κρήτης Ιδωμενέα. Των Κρητών αρχηγός ήταν ο περίφημος το Δόρη Ιδωμενέας, αυτόν που είχαν την Γνωσό και την Γόρτινο, με τα τείχη ολόγυρα, τη Λίκτο και τη Μίλητο, την Λίκαστο με τα άσπρα χώματα και τη Φεστό και το Ρήτιο, πόλεις καλά κατοικημένες και των άλλων, εννοείται αρχηγός, που κατοικούσαν την περιφέρεια της Κρήτης της Εκατόμπολης. Ας έρθουμε πάλι όμως στη μουσική της παράδοση, μαρτυρία για τη συνέχεια της φυλής. Μαύρα μου μάτια, κοκκίνα χείλη, έβγα μικρή μου στο παραθύρι. Να δεις τον ήλιο και το φεγγάρι, να δεις το νέο που θα σε πάρει. Γαϊτάνι πλέκω και δεν αδειάζω, δεν μου βολεί να κουβεδιάζω. Ανάθεμα το και το
το γαϊτάνι κι απ' το πλέτσι κι απ' το βάνι. Ανάθεμα το και το γαϊτάνι κι απ' το πλέτσι κι απ' το βάνι. Ένα τέταρτο του αιώνα τώρα, 25 χρόνια όμιλος βρακοφόρων της Κρήτης μπροστάρης στα μουσικά πράγματα του νησιού των Γενναίων. Η μουσική παράδοση αυτού του νησιού, τα ήθη και τα έθιμά της, κράτησαν αλόβητη την πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης. Στον Όμιλο Βρακοφόρων υπάρχουν πολλά τμήματα. Υπάρχουν χορευτικά τμήματα, υπάρχουν σχολές χορού, υπάρχει θεατρική ομάδα και ένα σωρό άλλες δραστηριότητες που κρατάνε αυτό το σύλλογο μπροστάρι στην μουσική παράδοση της Κρήτης. Χρόνια τώρα ο Όμιλος Βρακοφόρων προσφέρει τις υπηρεσίες του σε αυτό που λέμε κρητική παράδοση. Τα ιερά τέρατα της Κρήτης, του χορού της Κρήτης, έχουν φορέσει κατά καιρούς την τιμημένη στολή του Ομίλου Βρακοφόρων. Πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους σε αυτά τα 25 χρόνια που πέρασαν και η συνεργασία του Ομίλου με την ελληνική τηλεόραση χρονολογείται από το 1973, όπου έκαναν μαζί την πρώτη εκπομπή τότε. Πιστεύω ότι η συνέχεια αυτή, η προσπάθεια αυτή θα βρει συνέχεια, θα βρει συνεχιστές, γιατί αν η Κρήτη αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε και προηγουμένως, στέκει όρθια, αυτό οφείλεται ότι ορισμένοι άνθρωποι, κυρίως νέοι, κρατούν τις παραδόσεις αυτού του νησιού, κρατούν τα ήθη και τα έθιμα, τους χορούς και τα τραγούδια της. Και ήθελα να τελειώσω με μια μαντινάδα, τα γνωστά δύστιχα που εμείς στην Κρητική τα λέμε μαντινάδες, που είναι η κορυφαία έκφραση της κρητικής ψυχής. Μια μαντινάδα που θα είναι κάλεσμα για τους υπόλοιπους Έλληνες να επισκεφτούν το νησί μας. Σαν μπας στην Κρήτη, ξένε μου, και θες να κόψεις βιόλες, μην τις διαλέγεις, κόβγε έτσι, με αυτές μυρίζουν όλες. Το σιγανό και γρήγορο πεντοζάλι που ακολουθεί μας κάνει να επισημάνουμε το από πόσο παλιά διατηρούνται τα δυναμικά νευρώδη ποδοχτυπήματα των κρητικών χωρών. Ο Αθήνεος στους δειπνοσοφιστές, αφού θυμίσει ότι και ο Αριστόξενος ονομάζει τους Κρήτες χορευτές, γράφει ότι πρώτα βρέθηκε η χορευτική κίνηση των ποδιών και ύστερα η κίνηση των χεριών,
στους χορούς εννοείται πάντοτε. Βεβαίως, στο χορό εξυπακούεται η μουσική, άρα ένας λαός κατεξοχήν χορευτής είναι και κατεξοχήν μουσικός. Αφετέρου, η μουσική στους αρχαιότατους χρόνους ήταν συνυφασμένη με την ποίηση και κορυφαίος εκπρόσωπος της Κρήτης σε αυτήν την μεικτή διπλή τέχνη υπήρξε ο Θαλίτας του 7ου αιώνα π.Χ. Ο ίδιος όμως μαρτυρείται από τους αρχαίους συγγραφείς ως ένας από τους επιφανέστερους του είδους του σε όλη την Ελλάδα, ποιητής, μελοποιός και αηδός επίσης ευρέτης των πεντασίμων ρυθμών, ανάμεσα στους οποίους και ο λεγόμενος κριτικός, αποτελούμενος από μία μακρά, μία βραχία και μία μακρά συλλαβή. Αυτό το σχήμα των πέντε χρόνων 2 συν 1 συν 2 γνώρισε μια μακρά θητεία μέσα στην ελληνική ποίηση, ιδίως στη θεατρική και ιδιαιτέρως στην κωμωδία. Με το Πεντοζάλι τελειώνει και το σημερινό μας πρόγραμμα. Ευχαριστούμε τον Όμιλο Βρακοφόρων για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμά μας και ιδιαίτερα τον πρόεδρο του Ομίλου, κ. Στέλιο Κιαγιαδάκη, για τη συμβολή του στην πραγματοποίηση της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε. Η αγάπη αληθινή στον Άδη τελειώνει. Στον Άδη τελειώνει κι από σώμα και καρδιά γίνεται γης και λιώνει. Σκοτεινή, καρδιά μου που σε σκοτεινή και παραπονεμένη. Και παραπονεμένη στα μάτα μπλιώνα να ζητάς μια αγάπη σου χαμένη.